Φοβισμένοι εμφανίζονται οι κάτοικοι της Ζήριας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή πριν λίγους μήνες. Οι εργασίες που έπρεπε να εκτελέσει το δασαρχείο καθυστερούν και αυτό τους αφήνει εκτεθειμένους σε πλημμύρες, ακόμη και κατολισθητικά φαινόμενα. Για πολλά χρόνια δεν έχουν γίνει η οριοθέτηση των ρευμάτων. Ένα αυτό μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Το οποίο δεν είναι και εύκολο. Αν γίνει κάτι από όσο βλέπουμε σε ορισμένες περιοχές, νομίζω ότι θα έχουμε και εμείς πρόβλημα. Δηλαδή, αυτό το νερό που λένε στις ποσότητες αυτά, και πιστεύω και εδώ θα έχουμε πρόβλημα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας, Βασίλη Γλωσσίδη, σε συνεργασία με την περιφέρεια και το Δήμο Αιγιαλίας, έχουν γίνει όλα όσα τους επιτρέπει η δικαιοδοσία τους. Από εκεί και πέρα χρειάζεται και η συνδρομή του δασαρχείου. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Δηλαδή. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, που έχουμε ξεκινήσει κάποιες ενέργειες για να γίνει, αλλά αυτό θα γίνει στο μέλλον, δεν μπορεί να γίνει τώρα. Θα κάνουμε κάποια αντιπλημμυρικά, πιο σοβαρά δηλαδή. Τα οποία αυτά θέλουν χρόνο. Όσο πλησιάζει ο χειμώνας, οι φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή της Ζήριας εντείνονται. Σύμφωνα με τους κατοίκους, υπάρχει ακόμη χρόνος, αρκεί άμεσα να δρομολογηθούν οι απαραίτητες εργασίες από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Είναι κάποια σπίτια που είναι κάτω, χαμηλά στις δεματιές, ας πούμε, τα οποία εκεί κινδυνεύουν. Ελπίζουμε ότι δεν θα γίνει κάτι πολύ τραγικό για να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της περιοχής, ο Δήμος προχώρησε σε κοπή επικίνδυνων δέντρων. Έγιναν καθαρισμοί και διανοίξεις δρόμων, ενώ έχουν διευθετηθεί σε μεγάλο βαθμό τα ρέματα στη Βρύση και την Καριά. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατίας και οι εργασίες που πρέπει να υλοποιήσει το δασαρχείο σε ό,τι αφορά τη μείωση των επιπτώσεων από πιθανά έντονα καιρικά φαινόμενα, βρίσκονται ακόμα σε αναμονή.